Η μητέρα, μαθητή της πρώτης γυμνασίου που κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από επίθεση με γροθιές από συμμαθητή του, μιλά στο Ιόνιαν και τρομάζει στη σκέψη μιας πολύ χειρότερης εξέλιξης του επεισοδίου που σημειώθηκε πριν λίγες ημέρες σε σχολείο της Πάτρας. Δεν επιτρέπεται στο σχολείο να υπάρχει αυτή η βία, γιατί το παιδί εκείνη θα μπορούσε, ήταν κεφάλι, θα μπορούσε να πάθει οτιδήποτε. Από το να μείνει παράλυτο, από το να πέσει κάτι. Άμυνα, ήταν αμέριμνο. Σύμφωνα με την κυρία Ελένη, ο γιος της δέχθηκε μια ισχυρότατη γροθιά χωρίς προειδοποίηση και σωριάστηκε στο έδαφος. Ένα χτύπημα του έδωσε πολύ δυνατό, το οποίο του δημιούργησε αυτή τη βλάβη. Το παιδί νοσηλεύτηκε 2 μέρες στο νοσοκομείο, κατάγματα στο κρανίο και στο μετωπίο, στο μέτωπο. Οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη το 13χρονο παιδί, εξωτερικά τουλάχιστον, ήταν πολύ σοβαρές. Ενημερωθήκαμε για ένα περιστατικό της κατηγορίας bullying. Μάλλον περισσότερο θα έλεγα, δεν μπορώ να πω με τα βεβαιότητας ότι είναι bullying, αλλά σίγουρα είναι μια βιοπραγία και μια διένεξη μεταξύ 2 μαθητών. Η λεκτική αντιπαράθεση είχε ξεκινήσει ακόμη και από την ώρα του μαθήματος. Ο μαθητής, θήτης της επίθεσης, δεν θα περιοριζόταν μόνο στα λόγια. Όταν σχόλασαν, επιτέθηκε στον 13χρονο με μπουνιές, ρίχνοντάς τον σχεδόν ανέστητο στο χώμα. Το γνωρίζουμε το γεγονός, έχουμε... Με έχει διαβεβαιώσει και ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και ο Σύλλογος Δασκόντων και ο Διευθυντής Σχολικής Μονάδας ότι έχουν κάνει τις απαραίτητες συνεννοήσεις και εισηγήσεις. Το παιδί πήγε στο σπίτι μετά το περιστατικό. Είχε σοβαρούς πόνους και τα τραύματά του ήταν κάτι περισσότερο από εμφανή. Οι γονείς του θορυβήθηκαν, πήγαν άμεσα στο Καραμανδάνιο και στη συνέχεια πήραν παραπεμπτικό για το νοσοκομείο του Ρίου, καθώς τα θελαστικά τραύματα στο κρανίο του θα μπορούσαν να κρύβουν κάτι πιο σοβαρό. Ευτυχώς για τον νεαρό μαθητή και την οικογένειά του, ο 13χρονος δεν υπέστη κάποια πιο σοβαρή βλάβη παρά την εξωτερική βαριά εικόνα στο πρόσωπό του. Παρέμεινε νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο του Ρίου για 2 ημέρες. Το παιδί τώρα. Προσπαθεί λίγο να ηρεμήσει, να το ξεχάσει, γιατί είναι στο ίδιο σχολείο. Εμείς κάνουμε κινήσεις να φύγει το παιδί, αλλά θέλουμε να πάμε όμως σε συγκεκριμένο σχολείο, που να ξέρουμε ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε άλλα τέτοια θέματα. Η μητέρα του μαθητή της πρώτης γυμνασίου προχώρησε σε μήνυση κατά των γονέων του μαθητή θήτη για παραμέληση ανηλίκου. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, ο μαθητής αποβλήθηκε για 2 ημέρες από το σχολείο. Σκεφτόμαστε πάρα πολλά πράγματα. Δεν θέλουμε τα παιδιά μας να αισθάνονται ανασφάλεια όταν πηγαίνουν στο σχολείο και σε συνεννόηση με τους γονείς του θύματος, του μαθητή δηλαδή που υπέστη σωματική βλάβη, θα προσπαθήσουμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Πλέον η οικογένεια του νεαρού μαθητή θέτει ζήτημα παραμονής ή όχι στο σχολείο τόσο του γιού της όσο ακόμη και του μαθητή που τον χτύπησε, βάζοντας ζήτημα αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος.